Τους προστάτες της Τρεις εν Καμίνο Πέδες γιόρτασε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία και στη Δυτική Μακεδονία. Αρκετός ήταν ο κόσμος, αλλά και οι εκπρόσωποι φορέων που βρέθηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, χωροστατούντος τη Θεία Λειτουργία του ίδιου του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου. Αποτελούν τους Αγίους προστάτες του πυροσβεστικού σώματος. Κάθε χρόνο, τη 17η Δεκεμβρίου, εορτάζουμε με ευλάβεια και κατάνοιξη τους προστάτες μας, Αγίους Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, οι οποίοι, παρότι αξιωματούχοι στη δημόσια διοίκηση της Βαβυλώνας, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν, σύμφωνα με τα τότε ήθη των ειδωλολατρών, τη χρυσή εικόνα του βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, με αποτέλεσμα να διαταχθεί ο θάνατός τους δια πειράς. Ωστόσο, η ακλόνητη πίστη τους στο Θεό τους φύλαξε από την πύρινη λέλαπο. Η πίστη, η αυταπάρνηση, το στέλος και η αποφασιστικότητα των Αγίων Προστατών μας αποτελούν για όλους εμάς που ανήκουμε στη τάξη του πυροσβεστικού σώματος πρότυπα αρετής που οφείλουμε να εστερνιστούμε, αφού μέλημά μας είναι να ανταποκριθούμε με ασφάλεια, εγρήγορση και αποτελεσματικότητα στα δύσκολα καθήκοντα που η πολιτεία μας έχει αναθέσει. Άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, ας ευχηθούμε οι Άγιοι Τρεις εν Καμίνο Πέδες να είναι πάντα δίπλα μας προστάτες, ώστε να εκτελούμε πάντα και προπάντων χωρίς απώλειες το δύσκολο έργο μας. Σήμερα το πυροσβεστικό σώμα γιορτάζει τους προστάτες Άγιους Τρεις Πέδες εν Καμίνο, Αζαρία, Μισαήλ και Ανανία, οι οποίοι μας προστατεύουν και μας δίνουν δύναμη στο δύσκολο αγώνα που έχουμε για να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας από κάθε είδους καταστροφή. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για όλους εμάς τους πυροσβέστες. Σήμερα γιορτάζει το πυροσβεστικό σώμα. Οι Τρεις Πέδες εν Καμίνο, οι προστάτες του πυροσβεστικού σώματος, με τη στάση ζωής τους, είναι το φωτεινότερο παράδειγμα για όλους εμάς τους πυροσβέστες που εκτελούμε το ευγενέστερο επάγγελμα. Ως εντεταλμένος σύμβουλος της πολιτικής προστασίας αλλά και ως πυροσβέστης, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους μου και στις οικογένειές τους καλές γιορτές, υγεία, κουράγιο και να είναι πάντα δυνατοί και να επιστρέφουν από το καθήκον, να επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους. Επίσης, θέλω να ευχηθώ για πρώτη φορά και στους σπουδαστές της σχολής της πυροσβεστικής της Πτολεμαΐδας να είναι άξιοι και να μεταλαμπαδεύσουν όλοι από τους εκπαιδευτές τους το πυροσβεστικό ιδεώδες. Ήρθαμε σήμερα να γιορτάσουμε την γιορτή της πυροσβεστικής στους Τρεις Πέδες εν Καμίνο. Το πυροσβεστικό σώμα πάντα βρίσκεται σε επάλξεις όταν χρειάζεται, αχρίαστη να είναι βέβαια. Νομίζω ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει το πυροσβεστικό σώμα είναι πάρα πολύ σημαντικές και σπουδαίες. Η συνεργασία με εμάς είναι πάρα πολύ στενή και νομίζω πως στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερη. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο το πυροσβεστικό σώμα και να τους έχει όλους υγιείς. Ευτυχώς που υπάρχουν και τρεις παιδες να μας προστατεύουν. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να γιορτάζουμε σήμερα και γιορτάζουμε εμείς και οι οικογένειές μας μαζί τους, γιατί είναι οι προστάτες του σώματος και από ό,τι έχει φανεί, λίγοι προστατεύουν το πυροσβεστικό σώμα και τους πυροσβέστες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και όλοι μας. Εύχομαι υγεία, ευτυχία και να βγούμε από αυτή την κρίση όσο δυνατόν πιο σύντομα, να είμαστε όλοι καλά και να τους τιμούμε κάθε χρονιά και να μας προστατεύουν και αυτοί στα συμβάντα μας.